Είμαστε εδώ για δεύτερη μέρα, αγωνιζόμαστε, το σωματείο μαζί με τους φοιτητές, το σωματείο των εργαζομένων της Λέσχης, για να γυρίσουν όλοι οι συνάδελφοι στη δουλειά το συντομότερο. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα, Φοιτητικοί Σύλλογοι Θεσσαλονίκης, για να στηρίξουμε το δίκαιο αγώνα των εργαζομένων στη Λέσχη. Απαιτούμε τώρα όλοι οι εργαζόμενοι να επαναπροσληφθούν, αυτοί που δεν έχουν πάρει πίσω τη δουλειά τους, αυτούς που τους απολύσαν, δεν τους ανανεώσαν τη σύμβαση. Εδώ πέρα, Φοιτητική Σύλλογη, για ακόμα μία μέρα βρισκόμαστε εδώ πέρα και διεκδικούμε τώρα την άμεση επαναπρόσληψη όλων των συναδέλφων μας. Διεκδικούμε ποιοτική και ποσοτική σύντηση δωρεάν για όλους τους φοιτητές, ενάντια στα face control, ενάντια στην εργολαβία, ενάντια στο επιχειρηματικό πανεπιστήμιο, που είναι εχθρικό με τις ανάγκες και τα όνειρά μας. Στηρίζουμε τους εργαζόμενους στη Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, το δίκαιο αγώνα τους για να επιστρέψουν όλοι στη δουλειά τους. Το προηγούμενο διάστημα υπήρξε η προσπάθεια να μεθοδευτεί η απόλυση του γραμματέα του επιχειρησιακού σωματείου. Υπήρξε η κλασική τακτική, σταθερή πλέον τακτική της εργοδοσίας στο Πανεπιστήμιο να μην προσλαμβάνει έγκαιρα όλους τους εργαζόμενους, αλλά μετά από 10-12-13 γκρουπάκια να επιστρέφουν σιγά σιγά οι εργαζόμενοι στη δουλειά. Είναι πρακτικές οι οποίες γίνονται με γνώμονα το να μπορούν να κερδοφορούν αυτές οι μεγάλες εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει αυτά τα πόστα μέσα στο Πανεπιστήμιο. Είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτές τις πρακτικές και ξέρει πολύ καλά το επιχειρησιακό σωματείο αλλά και το ΣΕΤΕΠΕ. Έχει την πείρα από όλα τα προηγούμενα χρόνια ότι σε όλα αυτά μπορεί να απαντήσει μέσα από τον αγώνα, μέσα από τη διεκδίκηση, μέσα από τις τάσεις εργασίας και τις απεργίας και να βάλει μπροστά τα δικά του, τις δικές του ανάγκες και να κατοχυρώσει τα δικαιώματα που θέλει και σε αυτό το χώρο δουλειάς. Στον αγώνα αυτό που διεκδικούσαμε, στο αίτημά μας να επαναπροσληφθούν οι συνάδελφοί μας, αυτή τη στιγμή ετοιμάστηκαν οι συμβάσεις και υπογράφτηκαν από τους δύο συναδέλφους που είναι εδώ παρόν και ένας που είναι καθοδόν. Δώσανε τέλος η εργολαβία μετά την πίεση που ασκήθηκε από εμάς και από εσάς, με τη βοήθεια δηλαδή τη δικιά σας, που είναι πολύ σημαντική. Ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά. Ελπίζουμε να μην ξανασυναντηθούμε με αυτόν τον τρόπο. Και όποτε μας χρειαστείτε και όποτε σας χρειαστούμε, πιστεύουμε να είμαστε πάντα μαζί.